Action! Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε Contest Prep Vlog ημέρα 21η και σήμερα θα σας δείξω το τι παρέλαβα. Έκανα μια νέα αγορά, το Insta360 Flow, το οποίο είναι ένα gimbal καινούριο που βγήκε το 2023 τέλη. Το οποίο ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα εργαλείο το οποίο μαζί με το κινητό σου, επειδή κάνω τις λήψεις μου για το YouTube και γενικότερα για το TikTok και τα λοιπά με το κινητό, αυτό εδώ που με τραβάει τώρα, είναι ένα μηχάνημα το οποίο, εφόσον το συνδέσεις μαζί με το κινητό σου, έχει μέσα μια εφαρμογή η οποία βοηθάει στο να τραβάς, να τραβάς μερικά ωραία πλάνα, σταθεροποιεί ουσιαστικά την εικόνα, συν το ότι μπορεί αυτή η εικόνα να σε ακολουθεί όπου και αν πας. Οπότε θα είναι πιο εύκολες οι λήψεις που θα κάνω όταν είμαι μόνος μου, χωρίς να χρειάζεται να έχω παρέα κτλ. Ή να με τραβάει κάποιος, μιας και όπου και αν πας θα σε ακολουθήσει η κάμερα. Οπότε ουσιαστικά αποφάσισα να κάνω έτσι λίγο μια μικρή επένδυση στο εξοπλισμό μου και για το YouTube, αλλά γενικά και για το TikTok και τα υπόλοιπα social. Οπότε σήμερα ουσιαστικά πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα κτλ. Και μετά θα σας διαβάσω μερικά σχόλια που έχετε αφήσει. Σημερινή προπόνηση φάνε ώμους και χέρια και θα πάω περίπου για προπόνηση σε περίπου κάνα 3 ώρα από τώρα. Πρέπει να κάνω πρώτο το γεύμα μου, το pre-workout, και μετά θα πάμε για προπόνηση. Πάμε στο unboxing. Γενικά αυτή δεν είναι η πρώτη μου επαφή με το gimbal, έχω ξαναχρησιμοποιήσει παλιότερα, απλά ήταν διαφορετικό, ήταν πολύ πιο μεγάλο, πιο να πούμε επαγγελματικό και βαρύ κτλ. Ο λόγος που αποφάσισα από όλα τα γήματα που υπάρχουν στην αγορά να αγοράσω το συγκεκριμένο είναι γιατί είναι ολοκληρωμένο πακέτο, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και φως και ουσιαστικά έχει και stand ενσωματωμένο μέσα. Είναι πολύ μικρό, δηλαδή βολεύει στο να το παίρνουμε μαζί μας όπου και αν πάμε, από το να κουβαλάω μονίμως ένα τεράστιο κουτί, έτσι. Μπορείς να το βάλεις στην τσέπη σου και να το έχεις μαζί σου ένα εξοπλισμό να τραβήξεις επαγγελματικά βίντεο. Είναι νέο μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά έχει αναβαθμισμένη εφαρμογή και κάνει μονίμως update και είναι συμβατό με iPhone. Μιας και χρησιμοποιώ iPhone. Οπότε από όλα αυτά που έχω δει, είναι κάτι το οποίο αποφάσισα ότι κατά μεγάλη πιθανότητα μου κάνει πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Δεν θα είναι και το πιο όμορφο unboxing που έχετε δει μάλλον, μιας και δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω unboxing και review και τα λοιπά σε προϊόντα. Πες, δεν είναι και πρώτη φορά και προσπαθώ. Nice, εγώ νομίζω ότι το τραβάς το σέρνεις. Λοιπόν, βγαίνει σε δύο χρώματα, βγαίνει σε λευκό και σε γκρι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ουσιαστικά το μάτι το οποίο σε παρακολουθεί. Έτσι είναι. Ξεκλειδώνει. Και ενεργοποιείται αμέσως. Nice. Okay. Βλέπετε ότι είναι πολύ μικρό, δηλαδή όσο είναι το χέρι μου, με αναλόγια. Είναι στο μέγεθος ενός κινητού. Αυτό είναι XS Plus, οπότε είναι στο μέγεθος ενός κινητού, οπότε βολεύει στο να είναι στην τσέπη σου, χωρίς να χρειάζεται, ξέρεις, να κουβαλάς ένα τεράστιο πράγμα, μια παντόφλα, για να κάνεις τη δουλειά σου. Συν το ότι έχει ενσωματωμένο power bank, το οποίο μπορείς να φορτώσεις και το κινητό σου καθώς το έχεις πάνω στο gimbal, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιο γρήγορα θα κάτσει η μπαταρία του κινητού όσο τραβάς βίντεο παρά του gimbal. Το συγκεκριμένο gimbal μπορεί να τραβάει βίντεο, να λειτουργεί δηλαδή 12 ώρες συνεχόμενα. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι λέει. Έχει τσαντάκι δικό του. Τα ακούω. Η απλή έκδοση έχει δύο εκδόσεις. Βγαίνει σε δύο χρώματα, λευκό και γκρι. Εγώ αποφάσισα να πάρω γκρι.
και βγαίνει σε απλή έκδοση όπου δεν περιλαμβάνει αυτό το τσαντάκι με φως και εξοπλισμό έξτρα και έχει κόστος 160 ευρώ και έχει το premium kit το οποίο είναι στα 200 ευρώ και είναι το συγκεκριμένο. Έχει τίποτα άλλο? Δεν νομίζω. Έχει τις οδηγίες εδώ. Αυτό ουσιαστικά πώς πρέπει να το ρυθμίσεις. Οκ, πάμε κάτω. Έχω μια μικρή γνώση. Έχει ωραίο κουτί. Θες και έχεις αγοράσει καινούριο προϊόν της Apple. Πάμε να δούμε τι έχει το kit μέσα. Λοιπόν, το τσαντάκι είναι ψιλοδιάφανο, το οποίο μπορείς να βάλεις μουράκι εδώ μέσα, δεν ξέρω αν έχει, θα το δούμε. Και ουσιαστικά το κουβαλάς και μαζί σου και το τσαντάκι, έτσι, το οποίο δεν είναι μεγάλο, είναι σαν γενικό πορτοφόλι. Λοιπόν, για όσους παράγετε content, πιστεύω είναι ένα καλό εργαλείο. Μια καλή επένδυση. Τώρα προσπαθώ να τα ανοίξω όλα χωρίς να σκίσω το κουτί, χωρίς να χαλάσω κάτι. Είναι όμορφα, αν και αυτό δεν νομίζω να γίνει όμορφα. Πιστεύω πως γίνει. Κάπως έτσι, ωραία. Τώρα, αυτό εδώ είναι το κινητό. Δηλαδή είναι μια μαγνητική βάση η οποία μπαίνει και κουμπώνει πάνω στο κινητό, έτσι κάπως, ωραία, και αυτομάτως κολλάει πάνω εδώ χωρίς προϊκόπο, χωρίς τίποτα. Το τέτοιο που έχει μέσα, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, σας είπα, δεν είμαι καλό στο review. Το magnet, whatever, στα ελληνικά, που έχει μέσα, είναι πάρα πολύ δυνατό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσει το κινητό και να πέσει, έτσι. Οπότε το κρατάει πάρα πολύ δυνατά. Και το κινητό μπορεί να, το βάρος του κινητού που μπορεί να κρατήσει είναι περίπου στα 400 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μέχρι και το XS Max και iPhone Plus και τα λοιπά τα κρατάει κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα θα υπάρχει θέμα άμα βάλετε από πάνω εξοπλισμό, π.χ. φακό για τη κάμερα, π.χ. για το κινητό, έτσι, ή μικρόφωνο και τα λοιπά, δεν έχετε που να το βάλετε. Σε αυτό υστερικά, τα άλλα πιστεύω τα έχει όλα. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μικρόφωνο, ναι. Όχι, είναι το ο φακός, ο οποίος πώς γίνει. Οκ, κάτι κάνουμε. Ωραία. Αυτός είναι ο φακός, παιδιά. Δεν είναι κάτι τεράστιο. Θα δω πού μπαίνει ο φακός. Οκ. Και κουμπώνει πού, ας πούμε. Α, μάλιστα. Κουμπώνει εδώ, νομίζω. Ναι, κουμπώνει εδώ, ο φακός, πάνω. Οκ. Και μπαίνει εδώ. Και ορίστε, έχουμε και φακό. Nice. Οκ. Από και πέρα για να σταθεί όρθιο και τα λοιπά, απλά φέρει ρύθμιση, έτσι. Δηλαδή φέρει λίγο να το ισιώσεις και τα λοιπά, το οποίο θα το κάνω.
Και με αυτό θα γυρίσουμε το υπόλοιπο βίντεο. Ήθελα να σας δείξω ουσιαστικά το unboxing στην αρχή. Έχει το δουράκι τελικά, δεν χρειάζεται να βάλεις δικό σου για το τσαντάκι. Οπότε, μπομπά. Και για το κράτημα έχει μια καλύτερη λαβή. Nice. Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο, πιστεύω. Πολύ πιο ωραίο. Για να δούμε μπαίνει. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο gentle γίνεται με αυτό το πράγμα. Okay. Έχει καλύτερο κράτημα η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινής, σε σύγκριση με το να το κρατάς σκέτο. Συν το ότι αυτό εδώ το πράγμα έχει τρίποδο, όπως είχαμε πει και πριν. Να το κάνω το βγάλω. Όπως είπα και πριν, θέλω να είμαι όσο πιο gentle γίνεται. Να μην το πάρουμε στο χέρι, καινούριο πράγμα. Α, και επίσης κάτι ξέχασα. Αυτό δουλεύει και σαν selfie stick, έτσι. Μακριά, δηλαδή δεν ξέρω πόσα εκατοστά είναι απ' έξω. Αλλά η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάτι το οποίο αγοράζεις, ξέρεις. Ένα selfie stick το οποίο θα σου μείνει στο χέρι. Είναι αλουμίνιο, έχει καιρό κράτημα. Και γενικά ναι, φαίνεται ότι είναι, it's not cheap, okay. Τώρα εδώ από κάπου βγαίνει όλο αυτό το πράγμα, ανοίγει, έτσι, το βρήκαμε, το οποίο μπορεί να γίνει πιο μεγάλη λαβή και αλλιώς αυτό το πράγμα γίνεται τρίποδο. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, μιας και δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου έξτρα εξοπλισμό. Μπαπ, το βάλες και αυτομάτως έχεις ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε τραβάει χωρίς να χρειάζεται να βάλεις, ξέρεις, έξτρα εξοπλισμό, βάση το ένα, το δύο και χίλια δύο πράγματα μαζί σου να τα κουβαλάς. Το κλείνεις, το βάζεις μέσα, μπομπα. Τώρα άμα θέλεις να βάλεις σε τρίποδο πάνω, έχει να βιντώσεις, έτσι. Οπότε είναι καλή κατασκευή, γενικότερα ποιοτική. Είναι ένα πλαστικό, φαίνεται ότι είναι χοντρό, δεν είναι από αυτά τα, ξέρεις, τα φτηνιάρικα που βλέπεις συνήθως. Ό,τι αφορά ποιοτικά, δηλαδή ποιότητα κατασκευής, από αυτά που έχω δει, από αυτά που πλαστικά που έχω πιάσει και τα λοιπά γενικότερα, θα έβαζα ένα 9,5 στα 10, για να μην είμαστε απόλυτοι 10 στα 10, 9,5 στα 10, ό,τι αφορά την ποιότητα κατασκευής. Τώρα τα υπόλοιπα αντοχή και τα λοιπά δεν ξέρω, παιδιά. Επίσης εδώ έχει κάτι σαν βάση, το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι, να είμαι ειλικρινής, αυτό εδώ το πράγμα. Πρέπει να διαβάσω για τις οδηγίες, νομίζω είναι για μικρόφωνο, νομίζω. Είναι μια θέση όπου μπορείς να βάλεις μικρόφωνο. Αυτό εδώ είναι άλλη μια μπαταρία, το οποίο είναι για power bank, έτσι. Εδώ είναι ουσιαστικά το μάτι το οποίο σε παρακολουθεί, ο σένσορας. Έχει ένα καλώδιο φόρτισης Type-C και αυτά είναι όλα. Και το βιβλιαράκι, βασικά έχει δύο καλώδια, έχει ένα για iPhone για να φορτώσεις το iPhone σου σε Type-C,
Και είναι Type-C, απλά για να το φορτώσεις το Insta. Αυτές είναι οι οδηγίες. Οπότε παιδιά, με γεια μου. Πλέον τα κινήσματα θα γίνονται με αυτό. Τα κινήσματα και ό,τι αφορά το YouTube, αλλά και TikTok, Instagram, Reels κτλ. Και επίσης, επί τελευταίο καιρό ασχολούμαι με editing κτλ. Μ' αρέσει να τραβάω μηχανές, μ' αρέσει να τραβάω αυτοκίνητα κτλ. Θέλω να δώσω λίγο το try σε αυτό το κομμάτι, σαν χόμπι. Μιας και έχω σπουδάσει στο κομμάτι της μουσικής τεχνολογίας και παραγωγής γενικότερα, και το έχω παρατήσει, θα ήθελα λίγο να ασχοληθώ με όλη αυτή τη φάση ξανά. Ωστόσο, μάλλον στο ερασιτεχνικό κομμάτι, δεν νομίζω να το κάνω επάγγελμα κτλ. Ξανά. Οπότε, αυτά παιδιά, ό,τι αφορά το unboxing. Πάμε τώρα να διαβάσουμε μερικά σχόλια που έχετε αφήσει. Let's go! Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή τραβάω με το gimbal InstaFlow 360 για να δείτε όπου πάω. Με ακολουθεί, ουσιαστικά έχει σκανάρει το πρόσωπό μου και με ακολουθεί όπου και αν γυρίσω κτλ. Βολεύει στο να μπορέσει να κάνει κάποια γυρίσματα στο γυμναστήριο μόνο σου, χωρίς να έχει δεύτερο άτομο να σε τραβάει, γιατί μπορεί να το στήσει κάπου. Π.χ. παράδειγμα, έχει κάποιο superset από ένα μηχάνημα στο άλλο, αυτό θα σε ακολουθήσει. Θα γυρίσει 360 μοίρες για να σε βρει και να σε τραβήξει. Οπότε, κυρίως το πήρα για αυτό το πράγμα, έτσι, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, μου έχετε αφήσει δύο σχόλια στο χθεσινό βίντεο. Πάμε να σας τα απαντήσω. Έχουμε tips για τη load week ενός αρχαρίου. Ανεβάστε τα δάμφρα και σε π.χ. κτλ. Ένας αρχάριος στην αρχή δεν υπάρχει λόγος να κάνει τη load weeks. Δεν έχει φτάσει στο σημείο όπου χρειάζεται τη load week. Τώρα, αν νιώθεις ότι έχει φτάσει στο σημείο όπου νιώθεις εξάντληση, κόπωση και πιστεύεις ότι χρειάζεται τη load week και το διάστημα στο οποίο προπονείσαι μπορεί να είναι μερικοί μήνες ή ένας χρόνος, κατά μεγάλη πιθανότητα ξεκίνησες με υπερβολικά υψηλή ένταση και υπερβολικά πολύ όγκο, κάτι το οποίο μάλλον το είδες, το άκουσες σε κάποια βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram, από παραπληροφόρηση που υπάρχει. Όλο το concept είναι λάθος. Ωραία. Ένας αρχάριος δεν έχει ανάγκη από τη load week, γιατί ούτως ή άλλως όταν θα ξεκινήσει χρειάζεται μικρό όγκο προπόνησης και μικρή ένταση και θα βλέπει πρόοδο. Τώρα, κάποιος ο οποίος είναι πολύ προχωρημένος, ούτε εκεί είναι απαραίτητα να έχει τη load week, ωστόσο μπορεί να χρειαστεί άμα έχει αγωνιστική προετοιμασία και. Δεν βάζουμε έτσι τα καρκαφούμενα τη load week όλοι, επειδή το έχουμε ακούσει. Okay. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ στη ζωή μου παίζει να έχω κάνει τη load week δύο φορές όσο προπονούμε. That's it. Okay. Μην νομίζω ότι κάθε τρεις και λίγα χρειαζόμαστε τη load week. Άμα το παρακάνετε, οκ. Okay, ναι. Δεν υπάρχει λόγος να το παρακάνετε όμως. Και προχωράμε στην ερώτηση του Άρη. Πόσα set από κάθε μυϊκή ομάδα την εβδομάδα και πόσες μέρες αποκατάστασης, π.χ. στήφος και πλάτη, δίνεις περισσότερες μέρες off και περισσότερα set γενικά? Τα set, ο όγκος προπόνησης, η ένταση της προπόνησης, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει με το επίπεδο του ασκούμενου. Αρχάριος, μετρημένος, μέτριο επίπεδου, προχωρημένος, ποιος είναι, σε ποιον απευθυνόμαστε, τι διατροφή κάνει, τι συμπληρώματα παίρνει, πώς ξεκουράζεται, πώς, πολλές ερωτήσεις. Ωραία, δεν είναι έτσι απλά πάρε ένα πλάνο προπόνησης, 5 ασκήσεις, 3 επί 12, that's it. Δεν βγαίνει ένα πλάνο προπόνησης έτσι. Okay? Σωστό πλάνο προπόνησης. Έχει να κάνει και με αυτό. Οπότε ουσιαστικά ένας αρχάριος, π.χ. αν ξεκίνησες γυμναστήριο πριν από μία εβδομάδα, με δύο σετ, ωραία, δύο ασκήσεις για το στήφος είναι υπερ αρκετές για να αρχίσεις να βλέπεις πρόοδο. Σιγά σιγά εκεί θα γίνονται σε συγκεκριμένες παραλλαγές και προσαρμογές για να συνεχίσεις να έχεις πρόοδο. Δεν μπαίνουν κατευθείαν με 15 ασκήσεις, που λέει ο λόγος. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω πόσα σετ χρειάζεσαι, γιατί δεν ξέρω σε ποιο απευθυνόμαστε. Okay? Τώρα, ό,τι αφορά ανά πόσες μέρες μπορείς να προπονείς μια μυϊκή ομάδα, θα σου συνιστούσα σε φάση που βρίσκεσαι τώρα 48 με 72 ώρες για να ξαναπροπονήσεις μια συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα. Δηλαδή, είτε αυτό είναι πλάτη, στήφος, είτε αυτό είναι χέρια, πόδια. Να αφήσεις λίγο να ξεκουραστείς και ξανά πάρει από την αρχή.
Εκτός και άμα έχεις full body, όπου εκεί μειώνεται ο όγκος προπόνησης, η ένταση της προπόνησης στο σύνολο, κάνεις όλο το σώμα 3 φορές τη εβδομάδα, οπότε είσαι ok. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο προπόνησης για όλους, δεν υπάρχει συγκεκριμένα set για όλους. Έχει να κάνει με τους individuals. Ο καθένας φέρει διαφορετικό πλάνο προπόνησης, διαφορετικό πλάνο διατροφής, πλάνο συμπληρωμάτων κτλ. Δεν έχουν όλοι το ίδιο πράγμα. Μπορεί υπάρχουν περιπτώσεις όπου 2 άτομα είναι identical, πάνω κάτω το ίδιο και ο τρόπος ζωής τους, όπου εκεί μπορεί το πλάνο προπόνησής τους να μοιάζει αρκετά ή κοντά να είναι και η διατροφή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι 100% το ίδιο πράγμα, okay? Διαφέρει. Γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Έχει άλλες απαιτήσεις, άλλες λειτουργίες, άλλες ανάγκες και πρέπει αυτό που κάνουμε να έχει χτιστεί, να έχει δημιουργηθεί πάνω μας. Ωραία. Δεν είναι ρούχο το οποίο το φόρεσα medium και το έχουν φορέσει άλλα 500 άτομα medium και είμαστε ok. Δεν είναι έτσι. Όταν έχει να κάνει με τη διατροφή και την προπόνηση. Και με συμπληρώματα δεν είναι το ίδιο, ούτε με φαρμακοδιέγερση δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Οπότε αυτά τα λίγα για τις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει. Σε λίγη ώρα θα πάω για προπόνηση κατά τις 4, θα πάρω μαζί μου το InstaFlow 360 για να δούμε τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο γυμναστήριο στα γυρίσματα. Ξεκίνησε το γυμναστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα έχω ώμους και χέρια. Πρέπει να προλάβω να κάνω την προπόνηση γιατί μετά έχω πάλι personal. Οπότε θα προσπαθήσω να τραβήξω και να κάνω τσακ μπαμ την προπόνηση όλη. Έχω περίπου 1 ώρα το πολύ στη διάθεσή μου. Αρχίζει και με πιάνει το pre-workout, νιώθω το μουδιασμά, το μυρμήγιασμα από β' αλανίνη. Να ξέρετε, το μυρμήγιασμα που νιώθετε από β' αλανίνη είναι η παρενέργεια της β' αλανίνης. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει σε όλο και καλά δε να το νιώθουμε. Είναι από υψηλές δόσεις β' αλανίνης, είναι παρενέργειες ουσιαστικά. Μερικές φορές με ενοχλεί, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όταν το παρακάνω λίγο και πάρω π.χ. 8-9 γραμμάρια β' αλανίνης πριν ξεκινήσω την προπόνηση, με ενοχλεί άπειρα. Νιώθω και δεν ξέρω, είναι περίεργο το σύνδεσμο. Τόσο νωρίς, τώρα πόσο έχουμε ήδη, 3:30 μεσημέρι, τόσο νωρίς έχω καιρό να πάω για προπόνηση. Συνήθως δεν πάω γιατί είμαι με λίγα γεύματα. Αυτή τη στιγμή είμαι με 2 γεύματα. Έχω πάρει μαζί μου ένα post-workout γεύμα το οποίο θα το κάνω στο γυμναστήριο πριν πάω για το μάθημα. Α, ναι, τις περισσότερες φορές τόσο νωρίς δεν πάω για προπόνηση. Τώρα αυτό το έχω κάνει γιατί το απόγευμα θέλω λίγο να βρεθώ με κάτι φίλους, οπότε αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα. It's okay though. Λοιπόν, story time. Λίγο ακραία πράγματα που έχω κάνει. Τα έχω πει μόνο στο TikTok αυτά σε lives. Δεν έχω βιντεάκι όπου ξέρεις να τα έχω πει. Οπότε μερικοί μπορεί να μην το έχετε ακούσει. Πάμε story time. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια τώρα έκανα δίαιτα καλοκαίρι. Έκανα αγωνιστική προετοιμασία. Νομίζω ήταν η πρώτη η δεύτερη μου προετοιμασία για αγώνα, δεν θυμάμαι τώρα. Όπως και να έχει, ήμουν σε prep. Ήταν καλοκαιράκι,
Και τώρα μου λέει ο κολλητός μου, πάμε να δούμε ταινία. Λέω μέσα. Ωστόσο, έπρεπε να πάρω γεύμα μαζί μου. Δεν γίνεται να πάω και να φάω popcorn και τα λοιπά, τα κλασικά. Coca-Cola έπαιρνα, αλλά το γεύμα μου έπρεπε να το φάω. Οπότε, στο γεύμα μου μέσα είχα μπρόκολο, κοτόπουλο και ελαιόλαδο. Αυτό ήταν το γεύμα. Ήμουν σε low carb diet, whatever. Ήταν καλοκαιράκι, οπότε έφτιαξα το ταπεράκι με ζεστό, φρέσκο μπρόκολο, κοτόπουλο, έβαλα και μουστάρδα μέσα και τα λοιπά. Κλείνω το ταπεράκι και το βάζω στη σάντα μου και πάω τώρα στο μολ. Τέλος πάντων, μέχρι να ξεκινήσει η ταινία, μέχρι να πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο μολ, μέχρι να πιούμε το καφεδάκι μας, το ένα, μετά στη σειρά να πάρει ο κολλητός μου το popcorn, μέχρι να ανέβουμε, μέχρι να κάτσουμε, να ξεκινήσει η ταινία. Στη μέση της ταινίας λοιπόν αποφασίζω ότι ήρθε η ώρα να φάω. Και ανοίγω αυτό το μπολ. Παιδιά, ήταν λες και δεν ξέρω, άνοιξε το κουτί της Πάνδωρας, δεν ξέρω, ήταν λες και έγινε χειροσήμα μέσα στο σινεμά. Βρώμαγε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, τόσο πολύ. Σκέψου για να σου βρωμάει εσένα, δηλαδή βρώμαγε σε μένα που ήταν να το φάω. Σκέψου πόσο έντονα βρώμαγε στους άλλους. Και άρχισα να ακούω φωνές στο σινεμά τώρα μέσα. Ποιος πέφανε, τι βρωμά έτσι ρε, ποιος έκλασε και κάτι τέτοια. Και ο κόσμος έκανε όντως φασαρία τώρα έτσι. Δηλαδή ενοχλήθηκε ο κόσμος από τη βρωμιά και από πίσω ακουγόντουσαν οι φωνές και τα λοιπά. Τώρα, εντάξει, δεν τράπηκα. Τράπηκα εν μέρη. Όχι τόσο ώστε να μην φάω το γεύμα μου, το έφαγα. Δεν έφαγα το μπρόκολο σε καμία περίπτωση. Μου βρώμαγε άσχημα. Απλά έφαγα στα γρήγορα το κοτόπουλο και έκλεισα το τάπερ. Αλλά από τότε δεν έχω ξανακουμπήσει μπρόκολο ποτέ. Μου έχει μείνει δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάω ζεστό μπρόκολο ή οτιδήποτε ζεστό μαγειρεμένο φαγητό μαζί μου σε τάπερ και να πάω κάπου. Δηλαδή, εντάξει, από λάφη μαθαίνεις και το έμαθα ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Αλλά τότε δεν ήξερα ότι θα βρωμάει τόσο. Δηλαδή, δεν είχα ιδέα ότι μπορεί να βρωμήσει σε τόσο επικίνδυνο level όλη αυτή η φάση. Πήγα να πεθάνω εγώ ίδιος. Τέλος πάντων, οπότε αυτά παιδιά, αν έχετε στο γεύμα σας μπρόκολο, μην πάρετε ποτέ μπρόκολο σε κλειστό τάπερ μαζί σας, ούτε αυγά, never do this. Γιατί παιδιά, πολύ απλά, θα σας διώξουν με τις κλωτσίες από το σινεμά. Πώς δεν με έδιωξαν εκείνη τη μέρα, απορώ. Αλλά έχω κάνει κάτι τέτοια τρελά. Έχω ανοίξει τάπερ στο λεωφορείο, μέσα, στο ηλεκτρικό, παλιότερα που δεν είχα αμάξι και σκούτερ, πιτσιρικάς τώρα. Έχω πάρει τάπερ μαζί μου για bowling και έχω πάρει τάπερ μαζί μου, you name it, δηλαδή παντού, δεν είχα θέμα, επειδή ήξερα ότι έπρεπε να γίνει το γεύμα και τα λοιπά, το έπαιρνα μαζί μου, that's it. Αυτό θα πει αφοσίωση. Οπότε, no excuses. Απλά τώρα ξέρεις, πλέον είτε θα το κάνω πριν βγω από το σπίτι μου το γεύμα για να είμαι ok, χαλαρός εκεί που πάω, ή αλλιώς θα πάρω ένα shake με πρωτεΐνη ή θα φάω πολύ απλά έξω. Δηλαδή έχει τύχει να πάω σε ταβέρνα, να έχω το γεύμα μου, να είμαι σε diet και πολύ απλά να πεταχτώ λίγο μέχρι το αμάξι ή μέχρι το σκούτερ, να βγάλω το τάπερ μου, να φάω έξω και να ξαναπώ στο μαγάζι. Για να μην φάω τώρα τι κάνει τις πατάτες και όλα αυτά, ξέρεις. Γιατί άμα δεν πάρεις το γεύμα σου, θα πεις ok, ας φάμε λίγο και το φάμε λίγο, τελικά χαλάει όλη η φάση.
Οπότε όταν πρέπει να είσαι αυστηρός, πρέπει να είσαι αυστηρός. Αλλά κανονικά, εντάξει, στο season τώρα μπορείς να φας και σουλάκι, δεν είσαι. Όχι απαραίτητα, ξέρεις, τι λιχτό, μπορείς να πάρεις καλαμάκια. Τώρα όσοι με ρωτάτε, το καλαμάκι, η κοτόπουλο δεν είναι ok, που λέει ο λόγος, στο σουλαζέδικο. Δεν είναι το ίδιο με το να φας, π.χ. ψημένο στήφος κοτόπουλο στο σπίτι, δεν είναι ok, γιατί τις περισσότερες φορές θα είναι μαριναρισμένο στο full λάδι και αλάτι, οπότε δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Κατά προτίμηση, παιδιά, όσοι μπορείτε, μαγειρεύετε στο σπίτι μόνοι σας και τα παίρνετε μετά μαζί σας. Έτσι, αν θέλετε να είστε συνεπείς και τα λοιπά. Αυτά. Πάρει κάτι που δεν έχει κίνηση. Φτάσαμε τσακ μπαμ στο gym. Παιδιά, μόλις φτάσουμε τους 1000 subscribers στο κανάλι αυτό, θα κάνω giveaway τα τυραντάκια Elite Physique, τα οποία τα έχετε δει στη σελίδα μου. Δηλαδή ο ένας νικητής θα πάρει τυραντάκι Elite Physique, θα μου πει το νούμερό του κτλ. Εφόσον αφήνετε σχόλια από κάτω, έτσι, γιατί θα διαλέξω ένα νικητή από τα σχόλια. Στη τύχη, έτσι. Θα πάρει τυραντάκι και θα πάρει και κανένα συμπλήρωμα, θα δούμε. Μπορεί να του δώσω αμινοξέα, καμία κρεατίνη, θα σκεφτώ τι παίζει πιο πολύ ό,τι αφορά ζήτηση και θα κάνουμε giveaway και ένα συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό θα είναι το thank you για τους πρώτους 1000 subscribers και για το support. Και μετά όσο μεγαλώνουμε, εννοείται ότι με το που στρογγυλεύει ένας αριθμός, δηλαδή 5K, 10K και τα λοιπά, θα είναι και πιο μεγάλα giveaways, έτσι. Εννοείται. Δεν είμαστε αχάριστοι, είπαμε. Αυτά. Και σας δίνω τζάβα πληροφορίες και κάνουμε και giveaway. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι να βρω parking. Γι' αυτό ρε εσείς μ' αρέσουν τα αντίκυκλα. Θες parking, τσακ μπαμ, βρήκες parking. Δεν είναι 10 ώρες ψάχνω και αν βρω, πάει το σασμά, αν δεν βρω και το ένα και το άλλο. Πολύ πιο εύκολο να βρεις parking με το σκούτερ παρά με αμάξι. Αλλά βρήκα, εντάξει. Γιατί είμαι κολόφαρτος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για προπόνηση. Let's do this. Thank you.
παντερισμένους ώμους. Είναι elite physique. Κάνε δεν με ακούτε. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να φτιάξουν. Οι νύς αντέχουν οι αρθρώσεις, όχι, ωραία. Περνάει η γάμα. Οπότε δεν ξέρω αν θα ανεβάσω. Απλά λογικά θα εκτελέσω την άσκηση πιο αργά. Επίσης η αμύρα με πιάνει πιο πολύ με αλτήρες παρά τροχαλία και τίποτα άλλο. Τελευταίο διάστημα μόνο αλτήρες κάνω. Μην ξεχνάτε να πείτε το νεράκι. Yeah.